μια δυσάρεστη εξέλιξη και εμείς πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, και αν όντως είναι αλήθεια, ίσως χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δημήτρη, ένας αγώνας ιδιαίτερος, προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Και με αφορμή το πρώτο θέμα που έθεσε ο κύριος Παπατσόπουλος όσον αφορά τον ΤΑΠ, να σας καλωσορίσω στον καπιταλισμό. Και τι εννοώ τώρα, εννοώ ότι το ζήτημα γενικά της ενέργειας δεν είναι κάτι που καθορίζεται από αποφάσεις του Περιφερειακού Τμήματος. Αυτά είναι κεντρικές αποφάσεις που παίρνονται από τα συμφέροντα τεράστιων μονοπωλιακών ομίλων, που ως γνωστό το τραγικότερο αποτέλεσμα είναι η πόλεμη και ένα λιγότερο τραγικό αποτέλεσμα είναι η ενεργειακή φτώχεια. Και θα ήθελα να δω και την ίδια πυγμή, το ίδιο ενδιαφέρον στην πορεία του Συμβουλίου όσον αφορά τις διακοπές ρεύματος που πρέπει να γίνουν. Γιατί ξέρετε και η ΔΕΗ ξεκίνησε ως 100% δημόσια, αλλά βλέπουμε πώς καταλήγει. Η ενεργειακή φτώχεια εν γέννη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τη συντηρητική πλειοψηφία, δεν αφορά μόνο το Δήμο του Άρτου, τη Καστοριά, τη Δεσκάτη και το αν θα περάσει φυσικό αέριο. Άρα να έχουμε τέτοια αντανακλαστικά συνολικότερα όσον αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τη πλειοψηφία, γιατί στον 21ο αιώνα δεν νοείται να είμαστε στην κατάσταση που είμαστε. Παρένθεση αυτή τώρα μεγάλη, σαφέστατα είμαστε υπέρ του να περάσουμε τα, μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο αγώνας για μια συνολικότερη κάλυψη ενεργειακή τίθεται ενάντια στον ΤΑΠ, αλλά να ξεκαθαρίσουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ είναι εταιρείες, είναι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι οποίοι δουλεύουν με βάση το κέρδος τους. Και αν δεν έχουν κέρδος να στείλουν από εγώ στην Καστοριά, δεν θα τον στείλουν. Απλά τα πράγματα, άρα θέλει μια συνολικότερη